Γεια χαρά παιδιά, Gaming Recipe εδώ και συνεχίζουμε το παιχνιδάκι μας, Thief. Στο προηγούμενο επεισόδιο είχαμε πάρει τη βάρκα του Μπάσο και ήρθαμε εδώ πέρα τέλος πάντων, στο άσυλο Μόιρα, κάπως έτσι λέγεται αυτό το άσυλο, να ψάξουμε την Έριν. Την αλήθεια για την Έριν, κάτι τέτοιο. Οπότε ναι, πάμε. Ήδη έχω ανατριχιάσει από αυτό το μέρος. Μου θυμίζει την ταινία Shattered Island, νομίζω έτσι λεγόταν, με το DiCaprio. Ένα νησάκι μικρό με ένα ψυχιατρίο νομίζω. Τέλος πάντων. Α, μισό λεπτάκι. Μου είχατε ζητήσει να ανεβάσω λίγο τη μουσική. Music. Απλά δεν θέλω να είναι πολύ δυνατά, για να μην ενοχλεί και το μικρόφωνο, να ακούγομαι και εγώ, αλλά να, γενικά να ακούγεται και ο διάλογος του παιχνιδιού. Okay. Καλά είναι έτσι πιστεύω. Εντάξει, και το που είναι, τη φωτεινότητα, brightness, την έχω ήδη ανεβάσει, το βλέπετε. Μπορώ να την ανεβάσω κι άλλο, αλλά πιστεύω θα χαλάσει την εικόνα, οπότε το αφήσουμε κάπου εδώ. Πιστεύω είναι καλά εδώ. Θα μου πείτε κι εσείς. Okay. Να ξέρω ότι γενικά τρομάζω εύκολα στα παιχνίδια. Στην πραγματική ζωή όχι και τόσο. Αλλά στα παιχνίδια, εντάξει. Okay. Πάμε από εδώ. New map. Ωραία. Μας λέει Enter the Asylum. Πρέπει να... Θεέ μου. Όλο αυτό είναι το άσυλο τέλος πάντων. Πρέπει να μπούμε εκεί μέσα. Τι έχει εδώ? Καλά. Καταρχάς ανοίγει η πόρτα. Bard. Were they trying to keep something out or in? Λέγε τέτοια Garrett. Λοιπόν, κάτι έχει εδώ πέρα. Κάτι έχει και εδώ πέρα. Καθέρα. Πινακίδα. Θα με δείτε καμιά φορά να τρέχω γενικά σε όλο το παιχνίδι, αλλά αυτό το κάνω μόνο και μόνο για να γλιτώσουμε κάποιο χρόνο, να μην βγει μεγάλο το επεισόδιο. Και βασικά δεν μου αρέσει να χωρίζω ένα επεισόδιο, ένα chapter ας πούμε, πιστεύω πρέπει να είναι ένα επεισόδιο, έτσι. Δεν μου αρέσει να χωρίζω και πολύ. Okay, ο καταχυστή επάνω μου τώρα. Τρέχα! Okay, έχει ανοίξει η πόρτα. Γιατί άνοιξε η πόρτα μόνη της? Πάμε μέσα. Δεν φοβόμαστε τίποτα. Πάμε μέσα. Okay. Seems someone's expecting me. Γαμώ. Πω. Και θα αρχίσω να βρίζω σε λίγο μάγκες. Φοβάμαι να κοιτάξω τι έχει εδώ. Hold X. What the fuck? Oh! Τι είναι αυτό? Okay. Ανοίξτε μου! Okay, δεν θέλω να το παίζω πια. Oh shit, shit. Και με είχε ρωτήσει κι ένας φίλος. If Erin was here, then the female ward is probably a good start. Find information about Erin. Πρέπει να βρούμε πληροφορίες για την Erin. Ναι, αυτό που έλεγα, με είχε ρωτήσει ένας φίλος στα σχόλια εάν αξίζει αυτό το παιχνίδι και εάν ας πούμε έχει έξω πραγματικά τέρατα ή δεν ξέρω κι εγώ τι, και του είχα απαντήσει όχι, εντάξει, δεν είναι κάτι τέτοιο. Μάλλον δεν έπρεπε να βιαστώ. Δεν έχω ιδέα τι θα δούμε εδώ πέρα. Γιατί το μέρος είναι εγκαταλειμμένο. Οπότε φύλακες πραγματικούς ανθρώπους δηλαδή δεν νομίζω να έχει. Οπότε όποιος ανοίγει τις πόρτες και τις κλείνει είναι φαντάσματα. Okay, παιδιά, αυτά δεν θα κάτσω να τα ψάχνω. Το έχουμε πει αυτό. Ας κάνουμε λίγο αυτό. Pick lock. Και πατάω pick lock και δεν το κάνει για κάποιο λόγο.
Ναι, οκ. Okay. Το κρατούσα πατημένο, ξέχασα. Εντάξει, έχω παίξει τέτοια παιχνίδια. Έχω παίξει Amnesia. Αυτοί που το έχουν παίξει ξέρουν τι εννοώ. Χρειάζεται να έχεις την τουαλέτα δίπλα σου, ας πούμε. Λοιπόν, πάμε από εδώ. Θα δοκιμάσουμε. Ω, μια μπάλα. Μπάλα έπεσε εκεί κάτω. Τι έχει εδώ? Και δεν πολύ θέλω να κατέβω εκεί. Προτιμώ να πάμε στο στόχο μας. These are the Baron's locks. What's so important to him in an asylum? Looks like I need to have myself committed. Voluntarily, of course. Okay. Θέλουμε να βρούμε ένα κλειδί για να μπούμε σε αυτή την πόρτα. Ένα ειδικό κλειδί. Και θα μπούμε εδώ μέσα. Για ποιο λόγο δεν ξέρω, μάλλον να γυρίσουμε αυτό το μαχλό εδώ πέρα. Πάει και από εδώ. Και έχουμε δύο στόχους τώρα, βλέπω. Ένας είναι στα 10 μέτρα και άλλος είναι στα 36 μέτρα. Αυτός στα 10 μέτρα είναι εκεί. Δεν μπορώ να περάσω, οπότε πάμε από εδώ. Oh my god. Πόρτες κουνιούνται, κουρτίνες κουνιούνται. Φυσάει. Α, είναι ανοιχτά τα παράθυρα, εντάξει. Okay. Εντάξει, το έχω. Να χώνεστε. Το έχουμε μαζί. Αχ, πόσα τέτοια έργα έχω δει. Ποτέ δεν τελειώνει καλά. Shit, shit, δεν θα έπρεπε καν να, να ήμουν εδώ. Λοιπόν, ο στόχος μας είναι από εδώ. Ωραία. Εδώ το πάμε. Ό,τι βρίσκουμε να το μαζεύουμε. Μια μυστική πύλη, τίποτα, οκ. Okay. Οπότε, ας πάρουμε γι' αυτό. Γυρνάμε αυτό. Ανοίγει η πόρτα. Οχ! Τι ήταν αυτό? Κάτι άκουσα πάντως. Δεν ξέρω αν το ακούσετε εσείς. Δεν είναι τίποτα εδώ, έτσι. Ωραία, οπότε μπορούμε να μπούμε τώρα από εδώ. Αχ, πόσο δεν θέλω να μπω εδώ. Πόσο δεν θέλω να μπω εδώ. Πόσο δεν ήθελα να μπω εδώ. Έχω να τριχιάσει. Λοιπόν, σιγά μην πάω εγώ από εκεί. Ακόμα χειρότερα. Αλλά πρέπει να πάω, είναι ο στόχος μου εκεί. Τι έχει εδώ? Ας μαζέψουμε. Γιατί έπεσε αυτό? Δεν το έριξα εγώ. Δεν έχει ανοιχτό παράθυρο. Ποιος το έριξε? Shit. Θέλω να βγω από εδώ. Θέλω να βγω από εδώ. Βέβαια, όλες οι πόρτες ανοίγουν τώρα. Τι ήταν αυτό? Χαρτιά. Λοιπόν, ο στόχος μας είναι εδώ. Okay, και... Αχα. My kind of patient. If you got hold of this key, send a thief to catch a thief. Okay. Καλά μέχρι εδώ. Μας λέει να πάμε εδώ. Γαμώτο, γιατί να πάμε εκεί? Όπω μαλάκα, έχω χεστεί επάνω μου τώρα. Κάτι ακούστηκε. Και καλύτερα να μην κάνουμε θόρυβο. Μπαίνουμε γρήγορα. Ψάχνουμε, φύγαμε. Είναι κανείς εδώ? Λεωνάρντο. Τι είναι αυτό? Πού εξαφανίστηκε ο στόχος μου? Εδώ δεν ήταν? Οχ! Μαλάκα, ένα ποντίκι. Τι άλλο έχει, τι άλλο έχει, τι είναι αυτό? Όπα. Ωραία, βρήκαμε το κλειδί για εκείνη την πόρτα, θυμάστε? Εγώ θυμάμαι πάντως. Ξεχνιέται εκείνη η πόρτα. Λοιπόν, η πόρτα ήταν κλειστή. Νομίζω την είχα αφήσει ανοιχτή,
Οκ, εγώ θα κάτσω εδώ. Θα τερματίσετε εσείς το παιχνίδι για μένα και θα μου πείτε τι έχει γίνει, ναι, τι έγινε. Τον ακούτε τον ήχο έξω, έτσι. Γαμώτο. Λες και παίζω αμνίζια. Λες και παίζω αμνίζια αυτή τη στιγμή. Και έλεγα δεν θα ξαναπαίξω τέτοιο παιχνίδι. Κάποιος χτυπάει κάτι. Πάρ' το γρήγορα. Μπες μέσα. Γιατί δεν γυρνάει η κάμερα. Οκ, έξω. Όχι, ακούγεται πάλι ο ήχος. Οκ, αυτό το παιχνίδι υποτίθεται δεν θα ήταν τρομακτικό. Ο Γκάρετ είναι ένας αρχικλέφτης. Αυτό πρέπει να θυμάμαι μες στο μυαλό μου. Κάτι πέρασε. Το είδατε έτσι. Να το εκεί είναι. Χιέτρα Γκάρετ. Πω, έχω ανατριχιάσει. Οκ, πάμε. Πόρτα. Δεν κάθομαι να ψάξω τίποτα. Όλα καλά εδώ. Ποιος μου πρότεινε να ανεβάσω τη μουσική. Τι χαμηλώσω τέρμα τώρα. Λοιπόν, από εδώ λογικά είναι ο στόχος. Τρέχα, Γκάρετ. Έλα, Γκάρι. Γκάρικ. Σκοτάδι. Γαμώτο, φαίνομαι. Και κάποιος ρίχνει σίδερα εκεί πέρα. Shit, ελπίζω να τα ακούτε αυτά. Ο στόχος μας... Α, ναι, αφού έχουμε το κλειδί. Εντάξει, δεν έχει τίποτα. Gaming recipe, ρέμισε, δεν έχει τίποτα. Οκ, το κλειδί εδώ. Έλα, βάλ' το, χώστο. Μπράβο. Oh shit. Άνοιξε. Ωραία. Θα την κλείσουμε για καλό κακό. Μπράβο, Γκάρι. Τι έχει εδώ. Τι γίνεται ρε παιδιά. Όπου αυτή η μουσική με έχει τρελάνει ρε. Ανοίγει η πόρτα, ωραία. Κάντε ησυχία. Ωραία φίλο, τύπος απλά κάθεται εκεί. Είναι χειρότερο όταν απλά κάθονται και δεν κουνιούνται, ε. Χαμώτο. Πού έρχεται αυτός ο ήχος. Θα προτιμούσα να χοροπηδάει αυτός ο τύπος παρά να... Απλώς κάθεται. Και πρέπει να βγω. Από εδώ θα βγω. Και αυτό το παιχνίδι δεν είναι να το παίξει μόνος σου. Και ειδικά το βράδυ. Α, ο τύπος εξαφανίστηκε, ακόμα χειρότερα. Τύπος εξαφανίστηκε. Shit, ωραία, μαλάκα, πλάκα μας κάνεις. Όλα κουνιούνται. Γυαλιά σπάνε μόνα τους, τι γίνεται ρε. Κάτσε ρε. Ναι, Thief παίζω. Λες και παίζω άλλο παιχνίδι ρε παιδιά, έχει αλλάξει πολύ απότομο το παιχνίδι. Οκ, βέβαια, αίματα. Perhaps there are some kind of medical records that can tell me more. Find search for asylum records. Ωραία, πρέπει να ψάξουμε για κάποια αρχεία μέσα στο άσυλο. Ωραία. Καλά πως ο στόχος μας είναι κοντά. Είναι εδώ.
πόρτα δεν ανοίγει. Και δεν πρέπει να τρέχω εδώ πέρα. Ούτε αυτή η πόρτα ανοίγει. Όπω κάτι... Μαλάκα, κάποια κάθεται εκεί πέρα. Μες μέσα. Έχει τίποτα εδώ ρε παιδιά. Τι είναι αυτό? Όχι, δεν πήδα εκεί πάνω. Κλειστά έτσι κι αλλιώς. Ωραία, ακόμα κάθεται αυτή εκεί. Ακόμα κάθεται. Τι έχει εδώ? Δεν έχει τίποτα. Και όσο πάμε την πλησιάζουμε. Τέλεια. Γεια σας, κυρία. Πώς μπαίνω? Ω, έφυγε. Και πήγα να τη ρωτήσω πώς θα πούμε. Καμώ τα γυαλιά σου. Picklock. Που έχει picklock, πρέπει να έχει κάτι καλό εδώ. Ουσ. Τρέχα Γκάρι, τρέχα. Τι είναι αυτό? Το παίρνουμε αυτό. Πω μαλάκα. Τι έχει γίνει εδώ πέρα τώρα? Μπες μέσα ρε Γκάρι, μπες μέσα γαμώτο. Τι είναι αυτή η τρύπα? Ναι, μπήκα σε μια τρύπα και... Αχα. Ωραία. Φανταζόμουν ότι θα είναι κάτι τέτοιο. Οκ, πηδάμε απέναντι. Μπράβο Γκάρι. Έλα Γκαρίκο. Γιατί έχει φως εδώ πέρα? Έχει φωτιά εδώ πέρα, δεν το πιστεύω. Έχει φωτιά εδώ πέρα. Γκάρι, σβήσε τη φωτιά. Έλα Γκάρι. Ωραίος ο Γκάρι. Τι έχει εδώ? Μόνο αυτό. Oh, καλά μέχρι εδώ. Τι καλά σκατά έχει στη πάνω. Τίποτα άλλο έχει και αυτό. Μάλλον αυτά είναι τα αρχεία που έπρεπε να πάρουμε. Documents. Πω από documents που έχουμε πάρει. Οκ, άμα θέλετε διαβάσετε, πατάτε pause απλώς. Εγώ δεν τα διαβάζω. Τρομάξα ακόμα περισσότερο. Καλύτερα να μην ξέρω τι έχει γίνει εδώ, πολύ απλά. Εκτός και αν έχει κάποιο κωδικό εδώ πέρα και μας χρειαστεί. Τι είναι όλα αυτά ρε παιδιά? Έχετε να ρίξετε διάβασμα. Πείτε μου στα σχόλια μετά τι έγραφε. Τα πάντα όμως, μην παραλείψετε λέξη. Fuck this, πάμε να φύγουμε. Λοιπόν, στόχος, δεν μου δείχνει στόχο. Όπω φοβάμαι μη δω κανένα πάλι. I could have told them you were trouble, but what did you do? Show me. Τι show me? Δεν χρειάζεται να μας δείξεις τίποτα, Γκάρι, βούλωσέ το. Λέει ότι ξέρω ότι είχες προβλήματα εδώ πέρα. Για την Έριν μιλάει. Βασικά, γιατί η Έριν ήταν σε άσυλο καταρχάς? Προβλήματα είχε. Okay, πήρα Γκάρι, πάμε. Ναι καλά. Κάνω το κύκλο. Είμαι πιο έξυπνος από αυτό. Ωραία, πούστη. Α, ωραία. Κάτσε να πάρουμε ένα focus, να το πάρουμε και αυτό. Αυτά μας τα αφήνει συνήθως η Έριν. Οπότε okay, δεν φοβόμαστε από εδώ και πέρα. Βασικά εγώ δεν φοβήθηκα καν, πλάκα σας έκανα. Δεν φοβάμαι καθόλου. Θα το λέω πολλές φορές, μπας και το πιστέψω. Λοιπόν. Descent to the treatment level. Βέβαια, πρέπει να κατεβούμε πιο κάτω.
treatment level. Ωραία. Μονάδα θεραπείας με λίγα λόγια. Τα πάμε τώρα. Πάτησα λίγα κουμπιά με τη μία. Και ήταν απλώς πουλάκια. Ήτανε πουλάκια. Να ήταν κάτι άλλο. Πουλάκια. Ναι, καλά. Έριν, άμα είσαι εσύ, ξεκόλα. Έριν. Κουά. Μπράβο, λίγο. Ω, κάτι πέρασε. Κάτι πέρασε, όχι. Κάτι πέρασε από εκεί. Αυτό μπορούμε να το πάρουμε. Γιατί περισπασμό έχουμε τίποτα. Α, έχουμε, ωραία. Λοιπόν. Sorry, μάγκες, έχω μπερδέψει όλα τα κουμπιά εδώ πέρα. Κάτι είχε περάσει πάντως. Πρέπει να πάμε εκεί. Δεν πάει εκεί. Οπότε θα ανέβουμε πάνω, όχι. Ναι, ανοίγει ο μοχλός. Για να δούμε. Τι κάνει αυτό το πράγμα. Ω, άνοιξε η πόρτα. Άνοιξε η πόρτα. Από εδώ είχαμε πει, νομίζω, Νομίζω. Κάτσε και... Α, ναι, και πηδήξαμε κάτω, ωραία. Άρα, πρέπει να μπούμε εκεί μέσα με κάποιο τρόπο. Με κάποιο τρόπο δεν γίνεται. Οπότε, λογικά, πάμε πάλι απέναντι. Γκάρι, πίδα. Γκάρι, μη κάνεις. Γκάρι. Πήγαμε τώρα, Γκάρι. Α, ωραία. Εδώ που έπρεπε να πάμε. Πιστεύω. Find room 3F. Γιατί γίνεται ακόμα γυρότερο. Γίνεται ακόμα πιο τρομακτικό. Τι έχει εδώ. All day, but the shadows, they were taken by the shadows. The shadows have been hungry since she went away. Okay. Δωμάτιο 3F, τι είναι αυτό, 3C. Okay, ακούγεται μια δυνατή μουσική τώρα. They're hurting me. There's too much pain. Okay, η Έριν σίγουρα ήταν εδώ. Και τη βασάνιζαν εδώ πέρα, προσπαθούσαν να την κάνουν πειράματα, δεν ξέρω και εγώ τι. Okay, οπότε. Αυτό ποιο δωμάτιο είναι. Λομπότομη. Κάθεται κάποιος. Φύγε. Τι είναι αυτό. Δεν πρέπει να πατήσεις αυτό. Μάλλον κάνει θόρυβο, μα. Σιγά σιγά, Γκάρετ, σιγά σιγά. Άρε, Γκάρι, ακόμα να μάθεις. Λοιπόν. Δεν πετάχτηκε τίποτα. Καλό αυτό. Οπα, κάτι έχει εδώ. These doors need power. Probably a generator down here somewhere. Κάποιος χτυπούσε την πόρτα. Πρέπει να μπούμε στο δωμάτιο 3F. Πού είναι το δωμάτιο 3F. Αυτό ποιο είναι. Κάνω πολύ θόρυβο. 3F. Αυτό είναι το 3F πάντως. Για να δούμε. Λογικά εδώ μέσα ήταν η Έριν. Για να ανοίξουν οι πόρτες όμως, πρέπει να ανοίξουμε τη γεννήτρια. Η οποία μας λέει είναι εκεί. Κάτσε, αυτό τι είναι τώρα. Όπα, έχει παγίδα εδώ πέρα πάντως. Έχει παγίδα εδώ. Την οποία την κλείνω από εκεί πάνω. Μπορώ να ανέβω εκεί πάνω. Μπράβο, Γκάρετ. Έλα. Okay, κατεβαίνουμε. Πάνε οι παγίδες. Pick lock. Βάσει και θα έχει τίποτα καλό.
Για να δούμε τι έχει. Έχει πάνες. Θα χρειαζόμουν τώρα. Α, λάσμο πάμπερς. Τι είναι αυτό? Τι να το κάνω αυτό λοιπόν? Picklock, ναι, καλά. Inventory full. Τι είναι? Με αυτό μάλλον θα ανοίξουν όλες οι πόρτες, αλλά πρώτα πρέπει να ανοίξουμε τη γεννήτρια. Και εδώ έχει κάτι. Και εδώ έχει μια πόρτα. Για να δούμε. Να ξέρουμε με τη μία τι έχει μέσα, να μην τρέχουμε σαν πανικόβλητη μετά. Γεννήτρια. Έχει εδώ τίποτα. Oh my god. Προχωράω ακόμα πιο μέσα.